Τε αθληφόρου πρεσβείε. Τι ήταν τον είναι, τη κάρα σου τα όματα ανέβλεψαν πάλιν, αλλά οφθαλμοί τη ψυχή, μένου συνέτη πυρή. Τούτο το ελεγιακό δύστιχο τυπώνεται εντό του βιβλίου με τη βοήθεια μια γραμματοσυρά που μιμείται τα χειρόγραφα του δεκάτου αιώνος μετά Χριστόν τη Ελληνική. Παραδείγματα τέτοιων χειρογράφων είναι εκείνο στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας που περιέχει την Ηλιάδα ή το άλλο στο Παρίσι το Ψαλτήριον, το εικονογραφημένο. Προτού όμως εισέλθουμε στα ζητήματα τα ερμηνευτικά αυτού του δυστύχου και τα μορφικά, ας δούμε λίγο σε τι αναφέρεται. Ο Τίτος Φούλβιος Έλιο Αδριανός Αντωνίνος ή αλλιώς Αντωνίνος ο Ευσεβής, ή το Ρωμαίος Αυτοκράτορ από το 138 μετά Χριστόν έως το 161 και το θάνατό του. Η περίοδος της διακυβερνήσεώς του εστάθη ανθυρωτάτη διολόκληρον τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Διαδοχός του ήτο ο Μάρκος Αβρίλιος, ο και φιλόσοφος βασιλεύς με το πολύ σημαντικό του στοικό σύγγραμμα «Είσαι αυτόν». Όμως κατά την περίοδον αυτή τη ηλική Ευμαρία εν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταγράφονται και οι διωγμοί κατά των πιστών του Ιησού Χριστού. Στο μηνέο του μηνό Ιουλίου αναγνώσκουμε 26 Ιουλίου, τη αυτή η μέρα μνήμη τη Αγία ω Ιωμάρτυρο του Χριστού Παρασκευή. Αυτή είναι επί της βασιλεία Αντωνίνου, ακόμη στην ω τη πρεσβυτέρα Ρώμη γέννημα χριστιανών γονέων, αγάθωνος και πολιτίας προσαγορευομένων. Ήτινες τα εντολά του Κυρίου αόκνος διατηρούντες ἐτὴν χανονάτεκνη, Εφώ και προσήφχοντο το Θεό, αδιαλείπτος δούνε αυτή τέκνον. Ο δε δημιουργός Θεός, ο και το θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιών, εδωρίσα το αυτοίς τέκνον θήλη την παρούσαν Αγίαν είναι και τεκόντες εν ημέρα της εβδομάδος έκτη, ονόμασαν αυτήν δια τούτο εν το Αγίο Βαπτίσματι Παρασκευήν. αυτή δε, εξ παργάνων μητρικών, το Θεό εαυτήν αναθήσα, ειν παιδευωμένη και νουθετουμένη παρά της μητρός αυτής. Εκμαθούσα δε και τα ιερά γράμματα, ανεγίνο και δι είναι και ούδι έλειπε σχολάζουσα εν τη του Θεού εκκλησία και τη προσευχή δε αυτοίς των γονέων, πάντα τα υπάρχοντα αυτοίς διανύμασα της πτωχής, αυτή δε αποκαρίσα και των μοναδικών σχήμα περιβαλλωμένη εξήλθε κυρίτουσα το όνομα του αληθινού Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πολλούς των Ελλήνων ήλκησε προς θεογνωσίαν διότι νες Ιουδαίοι διέβαλον αυτήν προς τον βασιλέα Αντωνίνων λέγοντες ότι γινή ονόματι Παρασκευή, κυρίση Ιησούν τον Υιόν της Μαρίας, όν οι πατέρες ημών το σταυρό προσήλωσαν. Ακούσας δε ταύτα ο βασιλεύς, εκέλευσεν αχθήνε αυτήν έμπροσθεν αυτού, και ειδών αυτήν έκθαμβο σε επί τη συνέση και τη ωραιότητη αυτής. Λέγιουν αυτοί, εάν πισθείς μη και θύσεις της θεής, πολλών δωρεών έσυ κληρονόμος, είδε μη εις πολλάς βασάνου σε παραδόσο. Η δε Αγία στερωτά το λογισμό προς αυτόν απεκρίνατο. Μη μη το αρνήσαστε το όνομα του Χριστού και Θεού μου. Θεοί γάρ ή των ουρανών και την γην μη ποιήσαντες απολέστοσαν. Ο δε βασιλεύς το θυμό υπερζέσας και λέβει περί κεφαλαίαν σιδηράν επιτεθήνε τη κεφαλή της μάρτυρος. Ου γενωμένου θεία δρόσο αυλαβής διεφυλάχθη. Επειδή δε το τι ούτω θαύματι, αυτή τη ώρα πολλοί επίστευσαν επί των κύριων. Ήτα και λέβει λέβη τα χαλκούν, ελαίου μεστών και πίση, εκαφθίνε σφοδρό και εν τούτο αυτήν. Ο γενωμένου, η Αγία εστόσα εν μέσω οράτο του Λέβητος δροσιζωμένη. Ιδών δε αυτήν ο βασιλεύς έφη. Ραντισόν με από του Λέβητος ο Παρασκευή, όπω γνώ ή άρα η πίσα και το έλεον υποκαίωνε στην. Η ιδέα Αγία πλήσασα τα σχήρα αυτή εκ του κατά τη όψεω του βασιλέως έριψε. Και ευθέω επιρώθησαν εκόρε των οφθαλμών αυτού και εβόησε φωνή μεγάλη λέγον: Ελέησον με δούλη του αληθινού Θεού, και δόσμη το φω των οφθαλμών μου, και πιστεύσω ει τον Θεόν, ον σύ κυρίτις Και αναβλέψα ευθύ, επίστευσεν ο βασιλεύσαν τον ίνο και πάντε υπ' αυτόν. Και βαπτίστησαν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Το δίστιχο τούτο λοιπόν αναφέρεται ακριβώς στο θαύμα της Αγίας Παρασκευής μέσα στο Λέβιτα όπου την είχε ρίξει ο Τίτος Αντωνίνος και επειδή εκείνη δεν πάθαινε τίποτε αλλά ήτο δροσιζωμένη την κορόιδευε και τη λιδωρούσε και της έλεγε «Ρίξε μου λίγο λάδι να δω εάν πράγματι είναι υποκαίων ή όχι». Και όταν του το έριξε και τα μάτια του εκάφθησαν εζήτη πλέον συγχώρηση και θεραπείαν. Και έγινε το θέλημά του. Του εδόθη πίσω το φως των οματίων του. Διό και από τότε η Οσιωμάρτης Παρασκευή τιμάται ως προστάτρια των οφθαλμών. Το απολυτίκιο της Οσιωμάρτηρος έχει ως εξή. Την σπουδήν σου τη κλίση κατάλληλον, εργασαμένη φερόνιμε, την ομώνυμόν σου πίστην εις και κλήρωσε, παρασκευή αθλοφόρε ή αθλιφόρε, δηλαδή η αθληφόρε, δηλαδη άθλων, έπαθλων, εφόσον είναι νικήτρια και εστεφανωμένη κατά το μαρτύριον αυτής. Το δίστιχο είναι ελεγιακό, δηλαδή ακολουθεί ένα αρχαιότατο μέτρο κατά το εντατικό του σύγχρονο ανάλογο, που είναι δίστιχο μέτρο. Ο πρώτος στίχος είναι ο δακτυλικός εξάμετρος, από τον Όμηρο και ο δεύτερος στίχος αποτελείται από δύο κατάλληλα όμοια τμήματα του αρχικού δακτυλικού εξαμέτρου και ονομάζεται πεντάμετρος. Ο δάκτυλος στην προσωδιακή ποιήση αποτελείται από μία μακρά και από δύο βραχίες συλλαβές. Το αντίστοιχο εντατικό ανάλογο είναι μία τονισμένη συλλαβή και δύο άτονες. Στην αρχή της συλλογής Υπάρχει ένα ποίημα με την επιγραφή περί επιγραμμάτων και έχει ένα ελεγιακό δίστιχο ως προμετωπίδα. Νιν και το νιν απολύτως και το νι κεφαλαίων προβαίνει. Στήλ σαγάρι μορφή έλαμψε πλέον το φως. Και το ίδιο το ποίημα αποτελείται πάλι από ελεγιακά δίστιχα τα οποία εξηγούν τι είναι τα επιγράμματα. Πείκνωση ήχος και νόημα, κίνησης, χάρης και σκέψης. Πρώτον λιτότης του νου, έπειτα ακρίβεια επών, Εύρωστον μέγα, ποικίλων και πλήστα του ανθρώπου χωρέει. Θάρρος σοφών σημεί, έλεγον ήτων δειλή. Τρόπος ηρώων η αρχή των συνδύω επί το ίμιση του έπους. Μέτρα ελεγία κλινά, φάους λογία σεμνά. Η συλλογή ονομάζεται φωτολογία, εκ του φωτός και του λογίου. Το λογίο ήταν το μέρος της αρχαίας σκηνή στο αρχαίο θέατρο, από όπου ομιλούσαν κυρίως οι υποκριτές. Οπότε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάθε ποίημα από αυτό το βιβλίο είναι μία θέση από όπου λέγεται κάτι περί του φωτός. Και το φως κεφαλαιογραφείται δεν είναι το κτιστόν το οποίο έχουμε στο νου μας είναι το άκτιστον ακριβώς φως που δίνει τη δύναμη στην Αγία Παρασκευή και σε κάθε Άγιο να επιτελεί τα παράδοξα που καταγράφονται θαύματα και να έχει τέτοια παρουσία εν κόσμο. Τα επιγράμματα είναι αρχαιοτάτη τέχνη και λέγονται επιγράμματα γιατί ξεκίνησαν ως επιγραφές επιμνημείων. Α θυμηθούμε μόνον το γνωστόν του Σιμονίδου περί των πεσόντων στις θερμοπύλες όξιν αγγέλιν λακεδαιμονίης και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά όμως τα επιγράμματα έγιναν ένα πρόσφορο μέσον ώστε να καταγράφει, να εκφράζει μάλλον καλύτερα ο στιχοπλόκος μία βαθύτερη σκέψη, μία βαθύτερη αίσθηση της πραγματικότητος. Και πολλές φορές αυτή η πυκνή έκφραση επιτρέπει και μία αποκάλυψη η οποία θα είναι το αδύνατος στον πεζό λόγο, στο λόγο της καθομιλημένης, της καθημαξευμένης που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Το πρώτο τελευταίο φωτολογείο έχει ως εξής «Μεθόριος λόγων, ρίζα ζωής μυστική και γνωφόδης εν φάει, και πόθεν λέξεις ευρύν ικανάς, φάος εν γνώφωος υπήν, μόνον ανέρεσις μένει διαλόγων των λόγων, των λόγων με κεφαλαίο των λόγων, κτίστορα χρόνου νοήν, κύριον δόξης ειδήν. Ο Τίτος Αντωνίνος ανέβλεψε πάλι. Εθεραπεύθη. Αλλά οι οφθαλμοί της ψυχής του παρέμειναν πυρή. Πυρός, λέμε σήμερα ανάπυρος, δηλαδή τυφλή, ανίκανοι να ειδούν ανίκανοι να ειδούν το άλοφος, το άκτιστον, πέραν του κτιστού. Παρέμειναν ανίκανοι να ειδούν ότι η ρίζα της ζωής είναι μυστική και γνωφόδης, δηλαδή ζωφόδης, εν φάει. Όταν κοιτούμε τον ήλιον, το φως αυτό είναι τόσο δυνατό που καίει τους οφθαλμούς μας και δεν μπορούμε να διακρίνουμε πλέον σχήματα, μορφές. Υπό μία έννοια και το φως της όταν πλέον καταλάμπει, δημιουργεί μια αίσθηση γνώφου, σκότους γιατί ακριβώ είναι τόσο δυνατόν και άμορφον το ίδιο γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις κτιστές κατηγορίες όλων των φαινομένων που γνωρίζουμε καθόλου το μάκρο του βίου μας. Και είναι δύσκολο να βρεις λέξεις ώστε να φτάσεις αυτό το φάος εν γνώφο, εν ζώφο δηλαδή, εν ζώφο αγνωσίας. Διατί αγνωσίας, διότι είναι αδύνατον να προσεγγίσεις αυτή ακριβώς την πηγή της ζωής και τι απομένει τότε. Μόνον ανέρεσις διαλόγων των ιδίων των λόγων ώστε κάποιος να νοήσει ότι ο λόγος με λάμδα κεφαλαίων το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι κτίστορ του χρόνου και είναι κύριος της δόξης και είναι και εσταυρωμένος και ο ίδιος πρώτος έπαθε ώστε να δημιουργηθεί αυτή η μακραάλυσος των μαρτύρων μεταξύ αυτών η Αγία Παρασκευή, η προστάτης των οφθαλμών και των φυσικών, των σωματικών, των σαρκίνων αλλά και των πνευματικών, του νου που ίσως κάποτε αξιωθεί την Θεοπτίαν. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι και πατήσατε ώστε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο του καναλιού.